Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε και πάλιν θέλω επί, χαίρετε προς όσους εσάς τους ζηλωτές που αγαπάτε τον Κύριον Ιησού Χριστόν όλοι σας στην καρδιά. Ζηλωτής ή ζητιάνος, τι από τα δύο σε χαρακτηρίζει και τι από τα δύο θα ήθελες να είσαι? Διαβάζουμε λοιπόν από το κατά Ματθαίον 22:37 και από την Διεθνή Αποστολική Διακονία Σοφοκλής Χριστοδούλου προς όλους εσάς τα αγαπητά μου αδέλφια εν Χριστώ Ιησού και προς όλους που παρακολουθούν για πρώτη φορά, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την εκπομπή της Διεθνούς Αποστολικής Διακονίας με σκοπό την υγιένουσα διδασκαλία περί Εκκλησίας και περί της δικής μας ευθύνης προς το να είμαστε η Εκκλησία και όχι απλά να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, και αν πραγματικά είμαστε Εκκλησία, θα πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Θα αυτοεξηγηθούν μετά. Ο δε Ιησούς, Ματθαίος 22:37, είπεν αυτό: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου, και αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή». Θα αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια, τη δύναμη, στα συνοπτικά Ευαγγέλια Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, και αυτή είναι η μεγαλύτερη εντολή. Και εφόσον είναι η μεγαλύτερη εντολή, πρέπει να τύχει και της μεγαλύτερης προσοχής μας. Θέλω να αναλύσω πρώτα την λέξη ζηλωτής, που η λέξη ζηλωτής σημαίνει από το εβραϊκό κανά, ζέλας στα αγγλικά, ζέλας στα αγγλικά, κανά στο απαρέμφατο, στην απαρέμφατη του μορφή, το ρήμα κανά στην απαρέμφατη του μορφή, που σημαίνει να είσαι ζηλωτής, και δεύτερο, να κινείς σε ζηλωτυπία άλλους. Δηλαδή, αυτό που εσύ επιδιώκεις με τόση πολύ αγάπη, πάθος, επιθυμία και με το θέλω, έτσι θα κινήσεις και άλλους σε ζηλωτυπία να ακολουθήσουν αυτό που εσύ ακολουθείς με το ίδιο πάθος και ακόμα περισσότερο. Η ελληνική λέξη ζηλωτής, όπως γνωρίζουμε, η λέξη αυτό εξηγείται και είναι εύκολη να την κατανοήσουμε. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο ζηλωτής, αυτός που κινείται με πάθος για το ότι κάνει, όχι με lukewarmness, όπως το λένε στα αγγλικά, όχι με το να περπατά μεταξύ δύο φρονημάτων και να μην είναι ούτε ζεστός ούτε κρύος, αλλά να είναι χλιαρός. Παράγεται από το ρήμα ζηλώ στο αρχαίο κείμενο, ζηλώ, που σημαίνει κάνω κάτι ή εκλαμβάνω κάτι με ένα πολύ δυνατό αίσθημα αγάπης. Δεύτερο, επιθυμώ κάτι με πολύ ζήλο, πάθος. Τρίτο, το να είμαι ζηλωτής. Τέταρτο, να επιθυμώ κάτι με ζηλωτυπία, με την θετική έννοια της ζηλωτυπίας, όχι της ζηλοφθονίας όπως τον παίρνει ο κόσμος. Ο ζήλος του Κυρίου με κατέφαγε, είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν είχε ζηλοφθονία, είχε ζήλο για το έργο του Θεού. Φυσικά στην δημοτική, στην καθαρεύουσα και στην νεοελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει εκλαϊκευμένα να νομίζουμε ότι η λέξη ζηλωτής αφορά, αφορά τη λέξη ζήλια και έχει μόνο να κάνει, έχει να κάνει με ζηλοφθονία, αλλά ακριβώς είναι γιατί δεν αναφέρουμε τη λέξη στην ολοκληρωμένη της μορφή που είναι ζηλοφθονία. Όμως ζήλος είναι κάτι το θετικό. Ο άντρας έχει ζήλο για τη γυναίκα του, ζηλεύει με την καλή έννοια και με την έννοια του κειμένου στην Καινή Διαθήκη. Και οπωσδήποτε μια σύζυγος θέλει τον σύζυγό της να ζηλεύει, όχι να ζηλοφθονεί, αλλά να ζηλεύει, να έχει ζήλον για εκείνη, να έχει πάθος για εκείνη, να έχει πόθον για εκείνη
και να έχει πάθος και πόθο στο να είναι μόνο δική του. Έτσι λοιπόν ο Κύριος έχει πάθος για μας, για να μας έχει μόνο δικούς του. Έτσι και εμείς έχουμε τον Κύριο, θέλουμε τον Κύριο με ζήλο, γιατί τον θέλουμε μόνο δικό μας. Είναι ο δικός μας το προσωπικός Θεός. Τον παίρνουμε σοβαρά, ό,τι μας λέει τον ακούμε. Έχουμε φόβον Θεού, ζούμε στη χάρη του Θεού, κινούμαστε στο λόγο του Θεού, κινούμαστε στην παρουσία του Θεού. Και επιπλέον η λέξη από το ρήμα ζηλό προχωρούμε στο ουσιαστικό ζήλος, που σημαίνει heat, σημαίνει υψηλή θερμοκρασία, ζέστη, δηλαδή θέλεις κάτι με πόθο, με πάθος, σαν το πειραχτωμένο σίδηρο. Υπάρχει fervency, βλέπουμε ότι υπάρχει το αυτό που επιτάσσει το κατεπήγον, όπως το λέμε, και άλλες παρόμοιες έννοιες του. Και όταν πρόκειται για εχθρό, τότε αυτός ο ζήλος μετατρέπεται σε indignation, δηλαδή είναι κάτι που προκαλεί θυμό ενάντια στην αδικία και είμαι έτοιμος να τιμωρήσω και να καταδικάσω αυτή την εναντίωση στο άτομο, στο πρόσωπο που αγαπώ, στην πατρίδα που αγαπώ. Όλα αυτά, βλέπετε, είναι ζήτημα να υπάρχει ζήλος στη ζωή μας. Τώρα, ο ζητιάνος είναι κάτι άλλο. Ο ζητιάνος είναι αυτός που είναι desperate, είναι αυτός που βρίσκεται σε απόγνωση, είναι αυτός που ψάχνει για τα ψίχουλα, ψάχνει για ό,τι να είναι δηλαδή, ψάχνει για τα ψίχουλα, είναι αρκετά, και γνωρίζουμε την περίπτωση με τη Συροφήνισσα ή Συροφήνικησσα γυναίκα, η οποία είπε ακόμα και από τα ψίχουλα που πέφτουν από την τράπεζα του Κυρίου είναι αρκετόν για να πάρω για μένα και την κόρη μου. Αυτό ήταν δήλωση πίστης και όχι απιστίας. Δεν ήταν δήλωση ζητιάνου ανθρώπου, αλλά ήταν δήλωση ενθέρμου ανθρώπου που ήθελε να ενωθεί με τον λαόν Ισραήλ. Όπως η Ρουθ είπε στην Ναομή, ο Θεός σου Θεός μου, ο λαός σου λαός μου. Και εμείς λέμε το ίδιο πράγμα όσον αφορά τον Θεό και τον Ισραήλ. Ευλογούμε τον Ισραήλ, αγαπούμε τον Ισραήλ, γιατί ο Θεός αγαπάει τον Ισραήλ. Δόξα στον Άγιο Κύριο μας. Και λοιπόν προχωρούμε σε ένα άλλο εδάφιο που είναι από την Αποκάλυψη κεφάλαιο 3 εδάφιο 19. Λέει ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού λέει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας μιλά και μας λέει προς τις εκκλησίες. Και τώρα είναι η περίπτωση. Στο δάφιο 14 λέει και το αγγέλο της εκκλησίας Λαοδικαίων γράψων. Και προχωράει στο δάφιο 19 και λέει το εξής. Εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλωσον ουν και μετανόησον. Με άλλα λόγια, αν δεν είσαι ζηλωτής, δεν πρόκειται να αντέξεις ούτε τον έλεγχο, ούτε και την παιδεία. Και αυτός που σκληρύνει τον τράχυλον του ενάντια στη συμβουλή, ευθέως θέλει καταστραφή, εξαφανιστεί, και αυτό χωρίς ιάσεως. Ευθέως θέλει καταστραφή και αυτό ανεβιάσεως, χωρίς γιατρία, χωρίς ίαση. Εμείς όμως είμαστε ανθρώποι που μπορούμε να ελεγχτούμε, να παιδευθούμε και είμαστε, όπως λέω συχνά, οι ειδικές δυνάμεις του Κυρίου. Όλες οι ειδικές δυνάμεις, όπου και να βρίσκονται, στο στρατό ή στην αστυνομία, περνούν από έλεγχο, περνούν από παιδεία και δέχονται και τον έλεγχο και την παιδεία και την εκπαίδευση, και μάλιστα πρέπει να υπάρχει τέτοιος πόθος για να αντέξουν όλα αυτά. Πόσο μάλλον εμείς που μας είπε ο Κύριος στρατεύουν την καλήν στρατείαν. Άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να είμαστε με ζήλον πολύ, ούτε ψυχρή, ούτε χλιαρή, αλλά να είμαστε ζεστοί για τον Κύριο. Ζήλωσον ουν και μετανόησον. Το εδάφιο 20 ακριβώς μετά λέει
Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσουμε προς αυτόν και αντυπνήσουμε ταυτό, με ταυτού και αυτός με τεμού. Ο νικών δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και κάθισε με το του πατρός με εν το θρόνο αυτού. Ο έχονους ακουσάτο τι το πνεύμα λέγει τες εκκλησίες. Αυτά δηλαδή είναι λόγια παρότρινση και παράκληση, αλλά και πρόκληση του Πνεύματος του Αγίου προς τις εκκλησίες, προς τους, όλους τους πιστούς που έχουν ότα για να ακούσουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν σκληρύνουμε την καρδιά μας, μαλακώνουμε την καρδιά μας για να δεχτούμε το Λόγο του Κυρίου και να είμαστε αυτοί οι ζηλωτές του Κυρίου, που δεν είμαστε ούτε ψυχροί ούτε χλιαροί, αλλά είμαστε ζεστοί. Αν είμαστε ψυχροί, αν είμαστε χλιαροί, ο Κύριος θα μας εξεμέσει εκ του στόματος του. Και αν μας εξεμέσει εκ του στόματος του, μας εξέμεσει και από του σώματος του, από το σώμα του Χριστού, από την Εκκλησία. Άρα λοιπόν δεν χωράει χλιαροσύνη μέσα στον χριστιανισμό και ψυχρότητα. Πρέπει να είσαι από φωτιά και πάνω, πειραχτωμένο σίδηρο λοιπόν για τον Κύριο. Τώρα, το άλλο είναι ότι, που είπαμε στην αρχή, είμαστε η Εκκλησία, πάμε στην Εκκλησία. Βεβαίως, το κτίριο δεν είναι η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη, αλλά ο ναός του Αγίου Πνεύματος είναι η Εκκλησία. Και επειδή η Εκκλησία ποτέ δεν μπορεί να αποτελείται από ένα άτομο, γιατί αποτελέσματα αποτελείται από τους πολλούς καλεσμένους. Εκ καλέω, οι πολλοί καλεσμένοι που έχουν καλεστεί έξω από τις μάζες των ανθρώπων για να αποτελέσουν το πιστόν υπόλοιπον της Εκκλησίας του Ζωντανού Θεού. Άρα, ναι μεν το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί μέσα μου, αλλά εγώ από μόνος μου δεν είμαι η Εκκλησία. Αυτό είναι πολύ εγωιστικό, είναι πολύ ναρκισιστικό και δεν χωράει μέσα στο χριστιανικό ταπεινό πνεύμα. Το σώμα μου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά ακριβώς αυτό είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός έχει ένα θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο θυσιάζει μόνο στον Άγιον Θεό και μας θέλει να θυσιάζουμε μόνο στον Άγιον Θεό. Εσύ λοιπόν και εγώ μαζί, τα αδέλφια μας μαζί, αποτελούμε την Εκκλησία. Ναι μεν είμαστε η Εκκλησία, αλλά πάμε στην Εκκλησία για να είμαστε η Εκκλησία, στον τόπο που θα μαζευτούμε και θα δοξάσουμε τον Κύριο. Εν εκκλησίες θέλω ευλογή τον Κύριο. Αμήν και αμήν. Πατέρα μου ουράνιε, θέλω να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία να μοιραστώ το λόγο σου με όλους τους διψώντες και πεινώντες τη δικαιοσύνη. Προσεύχομαι Κύριε Θεέ μου άτομα να σε γνωρίσουν, να σε αγαπήσουν, να σε ακολουθήσουν, να μετανοήσουν από την αμαρτία τους, να δεχτούν τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν τον Μέγα Σωτήρα, Λυτρωτή και τον Κύριο της ζωής τους και να σε ακολουθήσουν όλες τις μέρες της ζωής τους. Και οι πιστοί που είναι πιστοί να ανάψουν φωτιά, η φωτιά να γίνει πυρκαγιά και να είναι πειραχτωμένα σίδερα για τον Χριστό Ιησού. Αμήν και αμήν. Φωτιά για τον Κύριο, τίποτα λιγότερο. Φωτιά για τον Κύριο. Αμήν να έρχου Κύριε Ιησού μου, είναι ο πόθος της καρδιάς μας. Μαράναθα, αδέλφια μου, μαράναθα.